Κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι, αρχίζει η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής μας για τη δεύτερη σύνοδο της Βουλής κατά την 17η περίοδο της προεδρευμένης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Πριν ξεκινήσουμε τη διαδικασία, θα ήθελα να σας πω ότι από την προηγούμενη περίοδο υπάρχουν κάποια έντυπα τα οποία θα σας διατεθούν. Ένα είναι από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και επειδή τα ονόματα είναι δυστυχώς από την προηγούμενη περίοδο, νομίζω ότι θα δοθούν από τη γραμματεία, θα αντικατασταθούν τα παλαιά τα ονόματα με τα καινούργια. Επιπλέον υπάρχει όλο το αρχείο από την διαδικασία της προηγούμενης περίοδου, είναι και σε CD και έντυπα και νομίζω ότι θα σας διατεθούν. Για το λόγο ότι υπάρχουν πάρα πολλοί καινούργιοι συνάδελφοι, θα διακινηθεί ένα έγγραφο όπου θα γραφούν όλα τα καινούργια τα τηλέφωνα για να μπορεί η γραμματεία να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας. Τη διαδικασία την οποία προτείνω αυτή τη στιγμή είναι να προχωρήσω στον προγραμματισμό της μια εισήγηση. Μετά θα μιλήσει κάποιος εκ μέρους των κομμάτων και θα ανοίξει και παράλληλα και ο κατάλογος ομιλητών, έτσι ώστε να τοποθετηθούν και οι άλλοι συνάδελφοι. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε, αν δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση ή κάποια παρατήρηση. Θέμα της σημερινής ημερήσιας διάταξης είναι ο προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής. Πριν ξεκινήσω την τοποθέτησή μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για την τιμή που μου κάνατε να με εκλέξετε στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής. Υπάρχει κάποιο θέμα? Θα ήθελα επίσης να ευχηθώ εκ μέρους όλων μας, νομίζω, καλή επιτυχία στο συνάδελφό μας και προκάτοχό μου στη θέση αυτή, τον Εκτάριο του Σαντορινιό, στα νέα του καθήκοντα, του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η τοποθέτησή του αυτής, νομίζω, πέρα από την αναγνώριση της προσωπικής του αξίας, θέλω να πιστεύω ότι αντανακλά και επιβραβεύει το έργο της Επιτροπής μας κατά την προηγούμενη περίοδο. Θα ήθελα τέλος να καλωσορίσω στην Επιτροπή τα νέα μέλη της και να ευχηθώ καλή συνεργασία σε όλους μας και καλή επιτυχία στις εργασίες μας. Η Επιτροπή αυτή, όπως φανερώνει ο τίτλος και το αντικείμενό της, αλλά και όπως απέδειξε μέχρι τώρα η λειτουργία της, έχει εμπεδώσει τον οραματικό της ρόλο διακομματικά και υπερκομματικά, με την καταγραφή βεβαίως του ιδεολογικού στίγματος των μελών της, αλλά χωρίς αγγυλώσεις και προκαταλήψεις. Καλούμαστε να συνεχίσουμε τις εργασίες μας από το σημείο που σταματήσαμε με το πέρας των εργασιών της πρώτης συνόδου. Το αντικείμενο του τομέα της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας στη χώρα μας και η διερεύνηση των θεσμικών κενών και των δυσλειτουργιών που δημιουργούνται στον τομέα αυτό, αλλά ταυτόχρονα και η ανάγκη επικαιροποίηση του αντίστοιχου θεσμικού πλαισίου, αποτελούν καθήκον και στόχο της Επιτροπής. Και με γνώμονα αυτό ακριβώς το καθήκον, θα κινηθούμε και στη νέα περίοδο. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης συνόδου, ασχοληθήκαμε με μια σειρά θεμάτων που θα τα υπενθυμίσω εν συντομία, ώστε να θυμηθούμε όσοι συμμετείχαμε και να ενημερωθούν σχετικά και τα νέα μέλη της Επιτροπής. Αφαιρέσαμε λοιπόν ένα αριθμό συνεδριάσεων, κάποιες από τις οποίες με την παρουσία του αρμόδιου Υπουργού και κάποιες από κοινού με την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στην ανάλυση των κατευθυντήριων γραμμών για την εθνική στρατηγική στην έρευνα και την τεχνολογία. Και στη συζήτηση του νομοσχεδίου τότε και ήδη νόμου του κράτους με τίτλο «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». Μια συνεδρίαση αφιερώσαμε στην τηλιατρική, στην υπηρεσία της κοινωνίας και αρκετές στα διάφορα ερευνητικά κέντρα της χώρας. Στα πλαίσια αυτών δεχτήκαμε εκπροσώπους του Ιδρύματος Τεχνολογικών Ερευνών, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε μια εποχή που υπάγεια κατηγορία εντός και εκτός συνόρων κατά της χώρας μας είναι μειωμένη παραγωγικότητα, υπάρχει ένας τομέας, αυτός της παραγωγικής γνώσης και ανθρώπινου επιστημονικού δυναμικού, στον οποίο κάνουμε πρωταθλητισμό. Ο ελληνικός ερευνητικός ιστός, δηλαδή οι επιστήμονες, τα ιδρύματα και οι ερευνητές της χώρας μας, είναι ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και πρέπει να λειτουργήσει καταλυτικά στην ανάσχεση της ανεργίας των νέων επιστημόνων. Με την συμμετοχή στα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα, δεδομένο ότι το βασικό
μειονέκτημα στο ελληνικό σύστημα έρευνας και τεχνολογίας είναι η μη συνεχής χρηματοδότηση, ιδιαίτερα την τελευταία εφταετία λόγω των γνωστών προβλημάτων. Μια σειρά χρόνιων προβλημάτων, όπως το μισθολογικό, υποχρηματοδότηση της έρευνας, το πάγωμα νέων θέσεων, συνθέτουν ένα δίκαιο περιβάλλον για τον Έλληνα ερευνητή. Οι νέοι επιστήμονες, αλλά και έμπειροι ερευνητές, εγκαταλείπουν τη χώρα για να αναζητήσουν την τύχη τους εκτός της χώρας μας. Πρόκειται για το γνωστό πρόβλημα της διαρροής εγκεφάλων ή brain drain με τις μεγάλες κοινωνικές διαστάσεις. Αυτά ακριβώς τα προβλήματα ήρθε να θεραπεύσει κατά το δυνατόν ο νόμος για την έρευνα στην οποία προαναφέρθηκα, ο οποίος προσπαθεί να δημιουργήσει το πεδίο ενός ουσιαστικού ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας που θα συμβάλλει μέσω συνεργειών με τον ιδιωτικό τομέα στη βιώσιμη παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Ο ρόλος της Επιτροπής μας είναι η ανάδειξη των σχετικών θεμάτων και η προώθησή τους τόσο στην κυβέρνηση όσο και στη Βουλή για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου. Στην προηγούμενη σύνοδο είχαμε, νομίζω, καλή συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο, νεοσύστατο τότε ως τμήμα του Υπουργείου Παιδείας. Ήδη μετά με το τελευταίο ανασχηματισμό δημιουργήθηκε ένα νέο Υπουργείο με συναφές αντικείμενο αυτό της ψηφιακής πολιτικής τηλεπικοινωνιών και ενημέρωσης που σαφώς αναφέρεται στην έρευνα και την τεχνολογία. Σήμερα λοιπόν καλούμαστε να προγραμματίσουμε το έργο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας για το επόμενο χρονικό διάστημα και να θέσουμε βασικούς στόχους για τις συνεδριάσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο της παρούσας κοινοβουλευτικής περίοδου. Είναι, θεωρώ, καταρχήν απαραίτητο να αφιερώσουμε κάποιες συνεδριάσεις με την παρουσία του Υπουργού του κ. Φωτάκη στον έλεγχο της πορείας εφαρμογής του νόμου για την έρευνα και την κοινοτομία που ψηφίστηκε πέρυσι. Συνακόλουθα, θα πρέπει, νομίζω, να αφιερώσουμε μια συνεδρίαση σε συνάντησή μας με τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον αρμόδιο για τα προγράμματα ΕΣΠΑ, που αναφέρονται στο αντικείμενό μας, για να ενημερωθούμε σχετικά για την πορεία χρηματοδότησης των ερευνητικών κέντρων, άλλων ιδρυμάτων και σχετικών δράσεων, την κατανομή κονδυλίων στην περιφέρεια. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια ιδιαίτερη αναφορά για την περιφέρεια. Πρέπει εδώ, μια και αναφέρθηκα στην περιφέρεια, να σημειώσω πως σε ό,τι αφορά την περιφερειακή διάσταση της έρευνας, θεωρώ ότι παίζει ξεχωριστό ρόλο στην ενίσχυση της παραγωγικής ανασυγκρότησης μιας χώρας σε άσχημη οικονομική κατάσταση, με οξύες περιφερειακές ανισότητες, όπου απαιτείται κεντρικός σχεδιασμός και σωστή διάγνωση των αναγκών της κοινωνίας και της οικονομίας. Πρέπει με στοχευμένες κινήσεις, όπως η ενίσχυση δράσεων με βάση τις ανάγκες και δυνατότητες χρηματοδότησης στις 13 περιφέρειες της χώρας, με κινήσεις όπως η λεγόμενη έξυπνη εξειδίκευση στο νέο ΕΣΠΑ, το RIS3 που λέμε, με βάση και την οριμότητα των δράσεων των υπαρχουσών δομών ή η κατάστρωση μιας περιφερειακής συνεκτικής πολιτικής. Να προχωρήσουμε σε την περιφερειακή ανάπτυξη με όχημα την έρευνα και την τεχνολογία. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα ξέρετε ότι έχουν δημιουργηθεί σε όλες τις περιφέρειες, τις ΕΡΕΤΕΣ, τα περιφερειακά επιστημονικά συμβούλια έρευνας και κοινοτομίας, τα οποία, αν κάποια δεν έχουν συγκροτηθεί, είναι υποσυγκρότηση αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κλείνοντας το θέμα των περιφερειών, να σας αναφέρω ότι εκκρεμεί από την προηγούμενη σύνοδο μια κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Περιφερειών, προκειμένου να δούμε τις δυνατότητες εφαρμογής της τεχνολογίας και κοινοτομίας στις περιφέρειες της χώρας μας. Ολοκληρώνοντας το κομμάτι του προγραμματισμού συναντήσεων με αρμόδιους υπουργούς, νομίζω ότι θα πρέπει να συναντηθούμε και με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, τόσο στα γενικά πλαίσια της θεματολογίας του Υπουργείου του, όσο και να μας εξειδικεύσει την πρωτοβουλία για ένα θέμα το οποίο πολλή συζήτηση έχει γίνει τώρα τελευταία, για τη δημιουργία του Εθνικού Κέντρου Διαστημικών Εφαρμογών που έχει εξαγγελθεί. Κοιτάζοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τον προγραμματισμό των εργασιών της Επιτροπής κατά την προηγούμενη περίοδο, βλέπω ότι κάποια από τα θέματα που είχαμε πει ότι θα συζητήσουμε δεν προλάβαμε να τα αγγίξουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι από αυτά θα πρέπει να ξεκινήσουμε την καινούργια περίοδο. Έτσι, επαναφέρω προς συζήτηση τους θεματικούς τομείς της αγροδιατροφής, της υγείας που περιλαμβάνει το φάρμακο, τη βιολογία, τις εξελίξεις της ιατρικής, την τηλεϊατρική, που ξεκινήσαμε στην προηγούμενη περίοδο την εξέτασή της, χωρίς φυσικά να ολοκληρώσουμε και καθώς και την βιοτεχνολογία. Της ενέργειας και των φυσικών πόρων, των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, της πληροφορικής και των επικοινωνιών, όπου θέλω να επισημάνω την υστέρηση
της χώρας σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό όρο στα θέματα της ευρυζωνικότητας και να σας ζητήσω να προγραμματίσω μια συνάντηση με εκπροσώπους του αρμόδιου Υπουργείου και το συνδέσμο των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον χώρο για να διερευνήσουμε τις δυνατότητες ταχύτερης ανάπτυξης του τομέα και τη χρησιμότητά του σε διάφορες δραστηριότητες της παραγωγής, της εκπαίδευσης, της υγείας, της δημόσιας διοίκησης και σε άλλα θέματα. Επιπρόσθετα, επειδή θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό το θέμα της αντισεισμικής θωράκισης της χώρας μας και της προστασίας κυρίως των παλαιότερων κατασκευών, πιστεύω ότι μια σφαιρική εξέτασή του είναι απαραίτητη. Έτσι μπορούμε να καλέσουμε σε συνέχεια των αντίστοιχων περσινών συναντήσεών μας με εκπροσώπους των ερευνητικών ιδρυμάτων, επιστήμονες από τα γεωδυναμικά Ινστιτούτα της χώρας, όπως είναι το Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Αριστοτηλείο Πανεπιστημίο και το Πανεπιστημίο της Πάτρας. Στη συνέχεια, νομίζω ότι θα μπορούσαμε και με τα Πολυτεχνία και τις αρμόδιες επιστημονικές επιτροπές του ΤΕΕ να μας δώσουν την εικόνα των κατασκευών στη χώρα μας και θα μας ενημερώσουν για τα προβλήματα του τομέα αυτού και τις προτινόμενες λύσεις. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η θεματολογία της Επιτροπής μπορεί να είναι ανεξάντλητη. Η διάρκεια του βίου της όμως, όχι. Θα ακούσουμε τώρα και τις απόψεις όλων των συναδέλφων που θέλουν να τοποθετηθούν για τον προγραμματισμό των εργασιών και θα προσπαθήσουμε να εντάξουμε στην ατζέντα όσο το δυνατόν περισσότερο από αυτά. Θεωρώ δεδομένο ότι θα συνεδριάζουμε δύο φορές κάθε μήνα, ανάλογα και με το πρόγραμμα φυσικά της Βουλής, και είμαι βέβαιος ότι η Επιτροπή, μέσα από ένα κλίμα συνεργασίας και ουσιαστικού διαλόγου, θα μπορέσει να συνεισφέρει στο μερίδιο που της αναλογεί στην ουσιαστική ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας στη χώρα μας. Η διάθεση, η γνώση και η εμπειρία των μελών της είναι δεδομένη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.